η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα, που επέζησε από την πτώση ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο, αφηγείται τις δραματικές στιγμές που έζησε. Συγκρουστήκαμε πάνω σε ένα λόφο και εκείνη τη στιγμή κατευθείαν και συνέστητα επικαλέστηκα τη βοήθεια της Παναγίας. Σώθηκε ως εκ θαύματος από την πτώση ελικοπτέρου του στρατού Ξηράς στο Σαραντάπορο. Η ιστορία της αρχιλοχία Βασιλικής Πλεξίδα έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο και συγκλώνησε τόσο για την οδυνηρή απώλεια τεσσάρων στενεχών των ενόπλων δυνάμεων, όσο και για το γεγονός ότι η ίδια γλίτωσε. Στο φακό της εκπομπής μας, η αρχιλοχίας Πλεξίδα διηγείται τις δραματικές στιγμές που έζησε. Επιζήσασα από την πτώση ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο Ελασσόνας. Η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα δηλώνει συγκινημένη ότι η πίστη της της έσωσε τη ζωή. 17 μήνες μετά συναντήσαμε τη Βασιλική στην Ιερά Μονή Παναγίας Ακροτηριανής της Έρηφου. Ένα μέρος με το οποίο διατηρεί έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό και πνευματικό δεσμό. Από το προηγούμενο βράδυ, όπως και κάθε φορά, είτε στη δουλειά μου, στην πτήση, είτε οτιδήποτε στη ζωή μου την καθημερινή, έπαιρνα την ευλογία της Γερόδης Ανθοδόχης. Και έτσι το προηγούμενο βράδυ πήρα την ευλογία της και λέω: έχουμε μία πτήση. Και μου λέει: με το καλό να πας, με το καλό να γυρίσεις. Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το λιτόχωρο και έπειτα από μία σύντομη στάση στο αεροδρόμιο της Λάρισας συνέχισε την αποστολή του. Σε κάποια στιγμή, πετώντας σε μία γαράδρα, ένα σύννεφο ομίχλης κάλυψε τα πάντα. Συγκρουστήκαμε πάνω σε ένα λόφο. Και εκείνη τη στιγμή, κατευθείαν και ασυναίσθητα, επικαλέστηκα τη βοήθεια της Παναγίας. Κάνω το σταυρό μου και την επικαλέστηκα. Και κατευθείαν ολοζόντανα μπροστά μου, την βλέπω μπροστά από το κάθισμα του μηχανικού, ολοζόντανη και με ξερίζωσε το κάθισμα μαζί με το πάτωμα και με ένιωσε το τράνταγμα, την εξύψωση. Και με τραβάει και με βγάζει έξω στον αέρα και με προσγείωσε πάνω σε ένα πουρνάρι. Η ίδια με δέος μας περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε. Απλά η Παναγία ήξερε ότι εκεί θα ήμουν προστατευμένη. Και μάλιστα με κρατούσε στο κάθισμα ακριβώς όπως κρατάει στο Χριστό, στο συγκεκριμένο θαυματουργή εικόνα του τοπονίμιο ως Παναγία Ακροτηριανή Θεραπεύτρια, ακριβώς έτσι, και με κούνιαζε σαν μωρό. Και μου έλεγε: σώπασε, σώπασε, μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ, θα στείλω κάποιον να σε βρει. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η βοήθεια. Είχαν μεσολαβήσει 2 ώρες, που όμως για τη Βασιλική φάνηκαν σαν λίγα λεπτά. Βλέπω μία σκιά ανθρώπου. Εκείνη τη στιγμή το αντιλήφθηκα εγώ, αλλά ήταν μετά από σχεδόν 2 ώρες. Απλά με είχε μεταφέρει σε έναν άλλον τόπο και χρόνο και δεν είχα την αίσθηση του τόπου. Νόμιζα ότι ήρθε εκείνα τα δευτερόλεπτα. Η Βασιλική περιγράφει αυτό που αποκαλεί θαύμα. Το ένιωσα και την είδα ολοζώντανη την Παναγία ότι με προστάτευσε και με έβγαλε. Ένιωσα το χέρι της να με αρπάζει. Και με διέσωσε και με τοποθέτησε έξω και με κρατούσε συντροφιά μέχρι να έρθουν να με παραλάβουν να με πάνε στο νοσοκομείο. Την άκουγα μου μιλούσε, η φωνή της ήταν σαν άκουγα ψαλμωδίες. Έχοντας υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς σε όλο το σώμα, μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έμεινε στην εντατική, όπου ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά από 2 μέρες. Εκεί ήταν να μπω στο χειρουργείο. Τελικά τα σχέδια άλλαξαν στην πορεία. Και απλά με βάλουν στο χειρουργείο για να μου κάνουν τα ράματα εκεί που χρειαζόταν. Γιατί χρειάστηκαν αρκετά ράματα βέβαια, γιατί είχα κρανοκεφαλικές κακώσεις, πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο, ένα κάταγμα στο στέρνο και 4 κατάγματα της σπονδυλικής στήλη. Η αρχική εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να νοσηλευτεί για τουλάχιστον 5 μήνες. Η Βασιλική όμως ανάρρωσε μέσα σε 2,5 εβδομάδες. Μου ξαναπαρουσιάστηκε η Παναγία στο προσκέφαλό μου και αφού μου πήρε όλους τους πόνους, μου ζήτησε να κηρύττω το θαύμα για να δυναμώσει η πίστη όλων για τα έσχατα γεγονότα. Αν έχεις να πεις ένα μήνυμα σε όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή από την περιπέτεια που έζησες, ποιο θα ήταν? Ότι η πίστη μας είναι το μεγαλύτερο όπλο το οποίο έχουμε και ότι η θρησκεία μας είναι ολοζώντανη και ότι τα πνευματικά όπλα είναι αυτά που θα μας σώσουν και τίποτα άλλο. Και η πίστη πάνω απ' όλα.